τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας Καβάλες, Γιώτα Χιπ βατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονο συμμεταπός, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε συστάδα δέντρων, ενώ στη συνέχεια ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Δράμας. Συνελήφθησαν χθες 4 Ιουνίου το μεσημέρι στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων Νεύρου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο υπήκοοι Αγίου Μαρίνου ηλικίας 25 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, οι δράστες, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας των αρχών Αγίου Μαρίνου, μετέβησαν στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσουν είσοδο στη χώρα. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό του οχήματος 147 φιαλίδια σπρέι παράλυσης, τα οποία και κατέσχεσαν. Κατασχέθηκε επίσης και το προαναφερόμενο όχημα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κυρία Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ στην προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα Κήπων. Χιλιάδες κουτάκια μπύρας κρυμμένα ανάμεσα σε ποσότητες ξυλίας επιχείρησαν να περάσουν δύο άτομα από τον προμαχώνα, τα οποία και συνελήφθησαν. Προορισμός των λαθρέων ήταν κατάστημα στη Ζάκυνθο, οι ιδιοκτήτες του οποίου επίσης συνελήφθησαν. Ειδικότερα το Σάββατο 3 Ιουνίου, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο φορτηγό που οδηγούσε 59χρονο συμμεταπός, ιδιοκτησίας 29χρονου υπηκόου Βουλγαρίας που επέβαινε ως συνοδηγός, εντοπίστηκαν κρυμμένα ανάμεσα σε ποσότητες ξυλίας συνολικά 6.912 μεταλλικά κουτιά μπύρας του μισού λίτρου το καθένα, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί και κατασχέθηκαν. Τα παραπάνω άτομα συνελήφθησαν, ενώ από την περαιτέρω έρευνα και προανάκριση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ερών προέκυψε ότι οι λαθρές ποσότητες προορίζονταν να παραδοθούν σε κατάστημα στη Ζάκυνθο ιδιοκτησίας δύο ημεδαπών ηλικίας 59 και 63 ετών. Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου εντοπίστηκαν στη Ζάκυνθο οι ιδιοκτήτες του παραπάνω καταστήματος και συνελήφθησαν. Τα λαθρέα αλκοολούχα ποτά θα σταλούν στο αρμόδιο τελωνία για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.